Τι να κάνουμε, δεν βλέπετε μια θάλασσα, το ευχαριστιόμαστε. Οκτώβρης με χαρακτηριστικά Αυγούστου είναι ο φετινός στην Κρήτη, με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται από χθες να σπρώχνουν τους πιο προνομίουχους στις κοντινές παραλίες. Τέτοια θάλασσα, πώς να μην έρθουμε να κολυμπήσουμε, αν και εμείς κολυμπάμε όλο το χρόνο, να σου πω την αλήθεια του Θεού. Μέχρι και την Τετάρτη το σκηνικό θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ολόκληρη η Κρήτη θα βιώνει θερμοκρασίες οι οποίες κατά μέσο όρο στα νότια θα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, 32 έως και 34 όμως θα είναι στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια του νησιού. Κάνουμε το μπανάκι μας, κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας, κουβεντιάζουμε, είναι πολύ ωραία, καθαρά, καθόμαστε μακριά-μακριά ο ένας από τον άλλο και είναι όλα καλά. Χαρακτηριστικό της ανόδου του Ιδραργύρου είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία του Σαββάτου ήταν 8,5 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση τιμή του Οκτωβρίου και στο Ρέθυμνο 6,5 βαθμούς υψηλότερη. Η θερμή αέρια μάζα, εκτός από τη ζέστη, μεταφέρει και σκόνη, η οποία πάντως είναι στα επιτρεπόμενα όρια. Μια σκόνη όμως η οποία αν και οπτικά φαίνεται στην ατμόσφαιρα, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να δημιουργεί, τουλάχιστον σύμφωνα και με τα προγνωστικά στοιχεία, ιδιαίτερα προβλήματα στις ευπαθείς ομάδες. Δεν είναι μεγαλύτερη αίσθηση δυσφορίας τώρα με αυτή τη θερμοκρασία? Και τι να κάνουμε, δεν πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Από την Πέμπτη η θερμή αέρια μάζα αποχωρεί, το δυτικό ρεύμα ενισχύεται και η θερμοκρασία θα πέσει και θα διαμορφωθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μια πιο ψυχρή αέρια μάζα θα κάνει την εμφάνισή της στο νησί την Παρασκευή. Η όλη αυτή καιρική κατάσταση θα έχει σαν αποτέλεσμα να ρίξει και τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα και πιο λογικά και πιο φθινοπορεινού χαρακτήρα επίπεδα, με την μέγιστη τιμή πλέον να διαμορφώνεται κοντά στους 22 μέχρι και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Το Σαββατοκύριακο πάντως αναμένεται να ικανοποιήσει τους λάτρες του καλοκαιριού, μιας και η θερμοκρασία θα αρχίσει ξανά να ανεβαίνει.